Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 11 Μαρτίου του 2023. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα, έκανα και κάνα δύο μεταφράσεις ωραίες. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον και θα ακουστούν πράγματα που δεν ξέρω αν έχουν ξανακουστεί στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τη γειτονά μας πάντα. Ξεκινάμε πάντα από την Ουκρανία. Εκεί κυκλοφόρησε μία ανάλυση που έκαναν κινέζικες αρχές, κρατικές αρχές, με βάση την οποία ο πόλεμος θα τελειώσει το 2023 και ότι η Ρωσία θα κατορθώσει να διατηρήσει τα εδάφη που κατέχει περίπου τώρα. Δηλαδή δεν θα γίνει κάποια μεγάλη κλίμακας επίθεση, πιθανόν ούτε και αντεπίθεση, και ότι το καλοκαίρι το 2023 θα τελειώσει ο πόλεμος. Δεν ξέρω που το στηρίζουν αυτό οι Ουκρανοί. Το δεύτερο θέμα μας, οι Κινέζοι, στο δεύτερο θέμα μας υπάρχει μια ανάλυση της Die Welt, της γερμανικής εφημερίδας, Die Welt, της γερμανικής εφημερίδας. Θα δούμε τι λένε εκεί. Στη συνέχεια υπάρχει, επικρατεί έντονος προβληματισμός και στην Ουκρανία, αλλά και στη Δύση που στηρίζει την Ουκρανία, σε σχέση με την χρησιμοποίηση των πυράβλων Kinjal. Για όσους δεν άκουσαν, δεν είδαν την χθεσινοβραδινή μας εκπομπή, πρόκειται για πυράβλους με 2.000 μέτρα βεληνικές, έχουν 8 μέτρα μήκος, εκτοξεύθηκαν, νομίζω 8, από αεροσκάφη τελικός MiG-31. Πρόκειται για υπερηχητικούς πυράβλους που δεν μπορούν να τους αναχαιτήσουν τα υφιστάμενα αντιαεροπορικά μέσα και αντιπυραυλικά μέσα της Δύσης. Μάλιστα λένε ότι ούτε οι S-400 μπορούν να τους αναχαιτήσουν. Οπότε υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιθέσεις, που δεν ξέρουμε στο μέλλον τι άλλο θα επιλέξουν να χτυπήσουν. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη Δύση ως προς το γιατί ο Πούτιν, η ηγεσία της Ρωσίας, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τώρα αυτό το όπλο. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι υπήρχαν ορισμένοι που έλεγαν δεν έχει χρησιμοποιήσει η Ρωσία όλα τα όπλα, και θα έλεγα ότι τους χλέβαζε ο κόσμος και εγώ το αντιμετώπιζα με δυσπιστία και έλεγα εντάξει, γιατί κάθεται και τρώει ήττες, όχι συνολικά στον πόλεμο αλλά σε μάχες και σε περιοχές και δεν τα χρησιμοποιεί. Τελικά φαίνεται ότι όντως υπάρχουν αυτά τα όπλα. Ο James Σταυρίδης, ο Έλληνας ναύαρχος απόστρατος Αμερικανός ελληνικής καταγωγής, δηλώνει ότι αυτό είναι ένδειξη αποτυχίας του Πούτιν και ότι για να καλύψει την αποτυχία χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα. Υπάρχουν άλλες απόψεις που λένε ότι τώρα σε αυτή τη φάση ορίμασαν οι συνθήκες να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα, διότι είναι ακριβώς σε σημείο καμπής όπου οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες για να συγκροτήσουν δυνάμεις και να κάνουν την αντεπίθεση. Και ακριβώς σε αυτή τη φάση δέχονται το κτύπημα από ένα όπλο που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Εν πάση περιπτώσει, επίσης υπάρχουν διάφορες αναφορές για το πόσους κιντζάλ έχει η Ρωσία. Γίνεται αναφορά επίσης για τους πυράβλους Ζιρκών, που είναι καλύτερης αποτελεσματικότητας από τους κιντζάλ. Λένε ότι έχει 100 κιντζάλ στο οπλοστάσιό της. Άλλοι λένε ότι επειδή οι κιντζάλ αποτελούν την μεταξέλιξη υφιστάμενων πυράβλων, μπορεί να έχει ακόμα περισσότερους. Εν πάση περιπτώσει, άποψη δεν έχω. Αν πάντως έχει στο οπλοστάσιό τους η Ρωσία μεγάλο αριθμό τέτοιων πυράβλων, τότε υπάρχουν πάλι απόψεις δυτικών που λένε ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και την πορεία του πολέμου. Όσον αφορά του πεδίου, υπάρχουν κάποιες προωθήτες θέσεις τους, ο ρωσικός στρατός στην πόλη Κρεμίνα, που βρίσκεται βορειοδυτικά του Λισιτσάνσκ, στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ. Όσον αφορά τον Μπαχμούτ, παρότι υπήρχαν χθες και από βρετανικής πλευράς και ουκρανικής πλευράς πληροφορίες για σχετική συστατικότητα της Βάγνερ, είδα σήμερα πάλι ουκρανική πηγή από το μέτωπο να αναφέρει ότι έχουν φτάσει 1.000 μέτρα από το διοικητικό κέντρο του Μπαχμούτ οι δυνάμεις οι ρωσικές. Και υπάρχουν κάποιες
προέλαση προς βορράν προς την πόλη Σιβέρσκ και από βορράν προς νότο και από νότο προς βορράν προς το Σιβέρσκ, που στη συνέχεια αν γίνει αυτό μετά μένει το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Αυτά συμβαίνουν στην περιοχή και ενώ συμβαίνουν αυτά ο Τραμπ έκανε δήλωση και είπε ότι αν ήμουν εγώ δεν θα γινόταν πόλεμος. Μάλιστα ανέφερε ότι επί Bush οι Ρώσοι κατέλαβαν την Οσετία στη Γεωργία και εμπέδωσαν την κατοχή τους στην Απχαζία, επί Ομπάμα πήραν την Κρυμαία, τώρα επί Biden παίρνουν την Ουκρανία, την Ανατολική Ουκρανία, αν ήμουν εγώ δεν θα έπαιρναν τίποτα και αν είμαι τώρα εγώ θα λήξω τον πόλεμο φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα κρατήσει τα εδάφη που έχει ή τέλος πάντων κάποια εδάφη. Να σημειώσουμε ότι αυτές τις δηλώσεις τις έκανε ενώ εκλήθη να παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης για υπόθεση χρηματισμού μιας γυναίκας με την οποία φέρεται να είχε μια εφήμερη σχέση. Λέγεται, κατηγορείται ότι της έδωσε 130.000 δολάρια. Ο ίδιος με ανάρτησή του είπε ότι πρόκειται για μια ψεύτικη κατηγορία και κατηγόρησε τον δικαστή, ο οποίος δεν είναι λευκός, ο οποίος τον καλεί για να καταθέσει, λέγοντας ότι είναι ρατσιστής αυτός ο δικαστής. Λοιπόν, αυτά μας προέκυψε ατακτούλης και ο μετά τον Κλίντον, δηλαδή και ο Τραμπ ατακτούλης. Υπόψη ότι αυτή η υπόθεση βγήκε παραμονές των εκλογών, δηλαδή στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, παραμονές των εκλογών του 2019. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι ίσως από τα πιο σοβαρά κείμενα που έχουμε διαβάσει, που θα διαβάσουμε, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι η εφημερίδα Die Welt, γερμανική εφημερίδα, μίλησε με πολλούς και εντόπισε τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και προσπαθεί να βρει για ποιο λόγο φτάσαμε εδώ. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ διαβλέπει, προβλέπει μία νίκη των Ρώσων στο μέτωπο και προσπαθεί να εντοπίσει τα 5 μεγάλα λάθη της Δύσης που επέτρεψαν στη Ρωσία να φέρει την κατάσταση στο μέτωπο στην κατάσταση που είναι σήμερα και δεν επέτρεψαν τον Ουκρανικό στρατό να συνεχίσει τις επιτυχίες που είχε και στο Χάρκοβο που απόθεσε τις ρωσικές δυνάμεις αλλά και στη Χερσόνα. Λοιπόν, τα πέντε μεγάλα λάθη, τα μεγαλύτερα λάθη της Δύσης στην Ουκρανία. Θα το διαβάσουμε πραγματικά, εγώ τουλάχιστον το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ο πόλεμος θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα στην Ουκρανία εάν η διεθνής κοινότητα δεν είχε παραλείψει να λάβει σημαντικές αποφάσεις. Αυτό αφορά πολύ περισσότερο από την έλλειψη παραδόσεων όπλων. Η εφημερίδα Welt δίνει μία επισκόπηση των μεγαλύτερων λαθών. Η Ουκρανία δέχεται όλο και περισσότερο και όλο και μεγαλύτερη πίεση στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Τη νύχτα προς Πέμπτη, Τετάρτη προς Πέμπτη, ένας καταιγισμός πυράβλων έπληξε τη χώρα. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γιένς Στόλτεμπεργκ αναμένει ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα μπορούσαν να καταλάβουν την πόλη Μπαχμούτ στην Ανατολική Ουκρανία, η οποία πολιορκήθηκε σκληρά επί 7 μήνες μέσα σε λίγες ημέρες. Έπρεπε πραγματικά να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αναρωτιέται η εφημερίδα. Σύμφωνα με στρατηγούς, η κατάσταση για την Ουκρανία θα ήταν πιθανώς καλύτερη σήμερα, εάν η διεθνής κοινότητα δεν είχε παραλείψει να λάβει σημαντικές αποφάσεις ή αν είχε ενεργήσει πιο γρήγορα από ό,τι το έκανε. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για σημαντικά κέρδη των Ρώσων τις επόμενες εβδομάδες. Δηλώνει για παράδειγμα ο Βρετανός στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Ρίτσαρντ Κέμπ. Η Welt εξηγεί τα 5 σοβαρότερα λάθη που έχει κάνει η Δύση από την έναρξη του πολέμου της 24 Φεβρουαρίου του 2022. Πρώτο λάθος. Παρέδωσε πολύ λίγα όπλα στην Ουκρανία. Χωρίς την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας με όπλα, η Ουκρανία θα είχε χάσει αυτόν τον πόλεμο προπολού από την αρχή. Η Δύση έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες,
αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Οι παραδόσεις όπλων μέχρι στιγμής είναι πάρα πολλές για να πεθάνει κανείς και πολύ λίγες για να ζήσει. Δήλωσε στη Welt ο συνταγματάρχης Μάρκους Ράισνερ, διεθνής στρατιωτικός εμπειρογνώμονας που εργάζεται για το Αυστριακό Υπουργείο Άμυνας. Στα τέλη του περασμένου έτους, ο διοικητής του Ουκρανικού στρατού, στρατηγός Βάλερι Σαλούσνη, είχε υπολογίσει ακριβώς ποια όπλα χρειαζόταν επειγόντως η χώρα του για να μπορέσει να σταματήσει τη ρωσική επίθεση και ίσως να κάνει και ορισμένες αντιπιθέσεις. Ζήτησε από 500 έως 600 οχήματα μάχες για τις μηχανοκίνητες μονάδες του πεζικού. Οι δυτικοί του έδωσαν μόνο 100 μέχρι στιγμής. Ζήτησε 300 άρματα μάχες, του υποσχέθηκαν οι δυτικοί μόνο 130, του υποσχέθηκαν, δεν του έδωσαν τίποτα. Ζήτησε 500 συστήματα πυροβολικού, του υποσχέθηκαν 70. Ζήτησε 180 μαχητικά αεροσκάφη F-16, δεν του υποσχέθηκαν ούτε ένα μέχρι στιγμής. Επιπλέον, το Κίεβο έχει ζητήσει επανειλημμένα και χωρίς καμία επιτυχία πυράβλους ATAC-MS με βεληνικές 300 χιλιόμετρων, γιατί είχε στόχο με αυτό να υποχρεώσει τους Ρώσους να υποχωρήσουν πίσω από τις γραμμές που έχουν σήμερα για να αποφύγουν τα πλήγματα αυτά με τα βλήματα των 300 χιλιόμετρων. Δεν έδωσαν κανένα οι δυτικοί. Επιπλέον, η Ουκρανία ξεμένει από πυρομαχικά. Προσέξτε, ακούστε το αυτό, γιατί προχτές στη Στοκχόλμη οι Υπουργοί Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν αυτό το θέμα. Το πρόβλημα ήταν ήδη εμφανές στις αρχές του φθινοπόρου, αλλά η Δύση δεν αντέδρασε έγκαιρα και δεν κατάφερε να ενισχύσει την παραγωγή στα εργοστάσια ώστε να καλύψει τις ανάγκες. Μετά τις επιτυχημένες επιχειρήσεις της Ουκρανίας στο Χάρκοβο και τη Χερσόνα, είχε ίσως πιστέψει η Δύση ότι το Κίεβο θα μπορούσε να κερδίσει γρήγορα αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, ο Λέξι Ρεζνίκοφ, απέτησε 1 εκατομμύριο βλήματα πυροβολικού στη συνάντηση στο Στοκχόλμη προχθές Τετάρτη. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμή σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλούν το πολύ για 250.000 βλήματα πυροβολικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον αναβάλει προς το παρόν τη λύση του προβλήματος των πυρομαχικών. Σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Ράισνερ, η Ρωσία από την άλλη πλευρά έχει στη διάθεσή της για φέτος 2023 13 έως 14 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού, πολλαπλάσια του ουκρανικού αποθέματος. Το Κίεβο εξαντλεί επίσης το χρόνο. Όσο περισσότερο οι Ουκρανοί στρατιώτες δεν μπορούν να βγουν από τα χαρακώματα με τη βοήθεια των δυτικών αρμάτων μάχης και των μαχητικών αεροσκαφών που ζήτησαν και δεν τους δίνουν και παραμένουν σε πόλεμο θέσεων, τόσο υψηλότερες θα είναι οι δικές τους απώλειες σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς και τόσο περισσότερο χρόνο θα έχει η Ρωσία για να οργανώσει την άμυνά της και να κάνει και ναρκοπαίδεια να αντιμετωπίσει την ουκρανική αντεπίθεση. Η Δύση θα πρέπει όχι μόνο να παραδώσει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, αλλά και να επιταχύνει σημαντικά το ρυθμό παράδοσης. Μέχρι στιγμής και τα δύο δεν έχουν γίνει. Δεύτερο λάθος της Δύσης. Φοβήθηκαν τον Πούτιν. Δηλαδή, ένας από τους λόγους για τους οποίους η Δύση δεν έδωσε από την αρχή, απλά το έχουμε πει εδώ, και ακολούθησε μια στρατηγική τμηματικής παράδοσης, πρώτα ελαφρά, μετά πιο βαριά, για να φτάσουμε να συζητούν μέχρι και τα αεροσκάφη. Αυτό έγινε γιατί δεν ήθελαν να δώσουν από την αρχή όλα αυτά τα όπλα, να έχουν κατηγιστικές νίκες οι Ουκρανοί επί των Ρώσων, διότι τότε υπήρχε ο φόβος στη Δύση ότι θα ρίξει τακτικά πυρηνικά όπλα ο Πούτιν. Αυτό λέγεται αυτοαποτροπή, δηλαδή λειτουργήσε αυτός ο φόβος ως αυτοαποτροπή, δεν ενίσχυσαν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έγκαιρα με όλα τα όπλα και τώρα την πληρώνουν οι Ουκρανοί. Αυτός είναι ο δεύτερος, ο φόβος της τακτικών πυρηνικών όπλων, το δεύτερο μεγάλο λάθος της Δύσης. Τρίτο λάθος, η Δύση δεν έχει κοινό στόχο στην Ουκρανία, άλλα θέλει ο ένας, άλλα θέλει ο άλλος.
Η Δύση πέφτει στην ίδια παγίδα με αυτόν τον πόλεμο, όπως έκανε και με την αποστολή στο Αφγανιστάν. Διότι δεν υπάρχει σαφής ορισμός για το ποιο είναι το κοινό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας να στηρίξει την Ουκρανία. Άλλα θέλει η Αμερική, άλλα θέλει η Ευρώπη. Αυτό γίνεται πιο σαφές όταν πολιτικοί όπως ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς λέει ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να χάσει, και άλλοι, ο Μπάιντον, ο Μακρόν και η Φόντερ Λάιν λένε ότι το Κίεβο πρέπει να κερδίσει. Άλλο να λες δεν πρέπει να χάσει, και άλλο δεν πρέπει να κερδίσει. Όταν λες δεν πρέπει να χάσει, σημαίνει μπορεί να κρατήσουν οι Ρώσοι αυτά που κατέχουν. Όταν λένε πρέπει να κερδίσει, πρέπει να αποθήσει. Άρα υπάρχει απόκληση των στόχων. Για την Κρυμαία λένε διάφορα, ότι δεν ξέρουν οι Δυτικοί αν στηρίζουν την Ουκρανία στην ανακατάληψη της Κρυμαίας. Και ορισμένοι δεν υπάρχει και κοινός στόχος σε σχέση με το πότε πρέπει να λήξει ο πόλεμος. Γιατί λέει η ανάλυση της Die Welt ότι η Γερμανία και η Γαλλία θέλουν να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος και να αποκαταστήσουν γρήγορα τις σχέσεις με τη Ρωσία για να ανακάμψουν οικονομικά. Ενώ άλλοι θέλουν πιο πέρα, το διαβάσαμε στο χθεσινό άρθρο του Ψήλου, θέλουν να παραταθεί ο πόλεμος, γιατί κάποιοι κερδίζουν από τον πόλεμο. Και οι εταιρείες LNG και όλα και οι εταιρείες οι αμυντικές, οι πέντε μεγάλες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το τέταρτο μεγάλο λάθος είναι η πολύ μικρή πίεση που άσκησαν στην Κίνα οι Δυτικοί για να συνεχίσει να στηρίζει τη Ρωσία. Θεωρούν ότι η πολιτική στήριξη, και όχι μόνο, και η οικονομική στήριξη της Κίνας προς τη Ρωσία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα της ρωσικής οικονομίας, αλλά και η πολιτική στήριξη που είχε δεν ένιωσε αποκλεισμένος ο Πούτιν όπως επιδίωκε η Δύση, ένιωσε ότι έχει στην πλάτη του μια μεγάλη δύναμη που τον στηρίζει, και αυτό θεωρήθηκε μεγάλο λάθος. Όφειλαν, λέει η ανάλυση της Die Welt, όφειλε η Δύση να ασκήσει συντονισμένα πίεση στην Κίνα να την απειλήσουν με κυρώσεις, ούτως ώστε να μην στηρίξει με τον τρόπο που το έκανε την Ρωσία. Και το τελευταίο είναι οι κυρώσεις με τρύπες. Δηλαδή δεν πήραν από την αρχή, δεν είχαν στρατηγική επιβολής κυρώσεων που θα καθιστούσε την τουρκική, την ρωσική οικονομία μια οικονομία σε κατάρρευση. Ίσα-ίσα είδαμε ότι η ρωσική οικονομία έδειξε μεγάλη ανθεκτικότητα, γιατί, διότι λέει το άρθρο, οι κυρώσεις δεν είχαν στρατηγική από την αρχή, δεν επιβλήθηκαν άμεσα, επιβλήθηκαν σταδιακά, και τώρα εδώ που φτάσαμε, λέει, και να βάλουν κυρώσεις, ίσως να μην πετύχουν τίποτα. Λέει επίσης, δεν ασκήθηκε ισχυρή και κυρίως διαρκής πίεση στις χώρες του Παγκόσμιου Νότου, Βραζιλία, Νότια Αφρική και Ινδία, να συμμετάσχουν και αυτές στα τιμωρητικά μέτρα της Δύσης. Οπότε ήταν μια βαλβίδα εκτόνωσης ή τέλος πάντων διαφυγής. Από εκεί πήγαιναν οπλικά συστήματα από διάφορες χώρες, από το Ιράν για παράδειγμα, ή απορροφούσαν ενεργειακές πρώτες ύλες από τη Ρωσία. Επίσης, οι Ευρωπαίοι έκαναν πολύ λίγα, λέει, για να εμποδίσουν χώρες όπως η Τουρκία, η Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν και η Κυργυζία να συνεχίσουν να εξάγουν προϊόντα που είχαν εισαχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια έκαναν επανεξαγωγή στη Ρωσία. Για την Τουρκία τα είχαμε πει. Προσέξτε τώρα. Σύμφωνα με το Institute of International Finance, η Ρωσία κατάφερε να αυξήσει τις εισαγωγές εν μέσω εμπάργκο, τις εισαγωγές τσιπ, μικροτσιπ, σε 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2022, έναντι 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια της ίδιας περίοδου του 2021. Δηλαδή, παρότι επεβλήθηκαν και οι Ρώσες εμπάργκο, αντί να μειωθούν οι εισαγωγές, αυξήθηκαν. Άρα και αυτό μία μεγάλη αποτυχία της Δύσης. Θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι το άρθρο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουν μιλήσει γι' αυτό άνθρωποι που είναι σε θέση να γνωρίζουν, που έχουν επαφή με τα κράτη τους, που έχουν επαφή με την Ουκρανία, και νομίζω ότι μπορεί ο καθένας από εμάς να βγάλει τα συμπεράσματά του για το πού βρίσκεται ο πόλεμος, σε ποια φάση βρίσκεται ο πόλεμος. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας είναι το θέμα της Λαύρας των Σπηλαίων. Η Λαύρα των Σπηλαίων είναι ένα μοναστήρι που βρίσκεται στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Έχει εκτιστεί τον 10ο αιώνα,
θεωρείται από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της Ορθοδοξίας, ας πούμε της ρωσόφωνης Ορθοδοξίας, ανήκει στην Εκκλησία που δεν έχει αναγνωρίσει την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας, δηλαδή ανήκει στο τμήμα της Ουκρανικής Εκκλησίας που ακόμα αναγνωρίζει το Πατριαρχείο της Μόσχας, και εκεί διαβάζουμε ότι πήρε διοικητικά μέτρα το κράτος της Ουκρανίας. Για να δούμε τι έγινε σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό θέμα. Λοιπόν, η Ουκρανική κυβέρνηση διώχνει την μη αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας από το παγκοσμίως γνωστό μοναστήρι Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, εξαιτίας παραβιάσεων των συμβατικών υποχρεώσεών της, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή. Η σύμβαση του Ουκρανικού Δημοσίου με την Ορθόδοξη Εκκλησία που υπάγεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας, η οποία είχε συναυθεί το 2013, θα τερματιστεί την 29η Μαρτίου, αναφέρει επιστολή του Κρατικού Φορέα Διαχείρισης του Χώρου, όπου λειτουργεί επίσης μουσείο από τα χρόνια του 1920, εννοώ την Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου. Η απόφαση ακολουθεί διάταγμα που εξέδωσε ο Ουκρανικός Πρόεδρος Ζελένσκι τον Δεκέμβριο του 2022, με το οποίο καταγγέλλεται ότι η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία που υπάγεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας είναι γεμάτη κατασκόπους υπέρ της Ρωσίας. Το Νοέμβριο η Ουκρανική Υπηρεσία Αντικατασκοπίας έκανε έρευνες στο μοναστήρι, που είναι επίσης τόπος κατοικίας του προκαθημένου της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που χαρακτήρισε ύποπτο για σχέσεις με τη Ρωσία. Η εκδίωξη της εκκλησίας αφορά το χώρο του κατωτέρα τμήματος του μοναστηριού, όπου βρίσκονται οι είσοδοι στα φυσικά και αλαξευμένα σπήλαια. Το Πατριαρχείο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Μόσχα αντέδρασε έντονα στην είδηση και είπε ότι η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία διώκεται από το μοναστήρι, απόφαση την οποία είδε την κορύφωση της ανομίας στην Ουκρανία. Η ανομία αυτή πλήττει εκατομμύρια πιστούς Ουκρανούς που πιστεύουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία υπάγεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας, κατήγγειλε εκπρόσωπος του Πατριαρχείου στη Μόσχα. Η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται εντυνόμενη πίεση, συνέχισε, κάνοντας λόγο για βίαιες καταλήψεις, εμπρισμούς και συλλήσεις εκκλησιών, επιθέσεις εναντίον ιερωμένων και διάφορες απειλές εναντίον τους. Ολόκληρος ο κόσμος θα θυμάται αυτές τις ανηλαιείς ενέργειες για πάντα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου της Μόσχας. Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου βρίσκεται στο νότιο τομέα του κέντρου της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Οικοδομήθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα και θεωρείται το αρχαιότερο μοναστήρι στην Ουκρανία. Από το 1990 έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η Ουκρανία είναι σημαντική για τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, αφού εκεί βρίσκονται ορισμένα από τα κυριότερα μοναστήρια της. Ωστόσο, στα τέλη του Μαΐου του 2022, η πτέρυγα της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που υπάγεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη σχέση της με τη Ρωσία εξαιτίας της ρωσικής εισβολής. Αυτό, να πούμε ότι εκεί έχει αναγνωριστεί μέρος της Εκκλησίας ως αυτοκέφαλη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Υπάρχει μια κατάσταση που ασχέτως του τι λένε οι κανόνες της Ορθοδοξίας, είναι δυσάρεστη κατάσταση. Τώρα να διώκεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, θα μπορούσαν οι αρχές της Ουκρανίας να δουν ποιοι είναι οι κατάσκοποι, πιάνει τον κατάσκοπο, έχει τα στοιχεία, το στέλνει στο δικαστήριο. Να διέκεται συνολικά όμως η Εκκλησία δεν νομίζω να είναι καλό, και φυσικά δεν διαβάζουμε και τίποτα στον ελληνικό τύπο, διότι εκεί και ο ελληνικός τύπος έχει υποστεί λογοτομή, έτσι. Ό,τι θέλουν οι δυτικοί, αυτό παρουσιάζουμε. Αυτό είναι ο ρόλος του τύπου. Παρουσιάζουμε τα σωστά σωστά και τα λάθος λάθος. Την αλήθεια αλήθεια και το ψέμα ψέμα. Όχι να μπλέκουμε την αλήθεια με το ψέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι αυτό που συμβαίνει στη Γεωργία. Χαμός και εκεί πέρα. Λοιπόν, εκεί η Ρωσία καταγγέλει ένα νέο πραξικόπημα, όπως έγινε στο Μεϊντάν το 14, όπως το χαρακτηρίζει. Η Δύση, νίκη της δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε τώρα. Εμείς θα παρουσιάσουμε τώρα και τι λένε και οι δύο πλευρές. Οι Έλληνες πολίτες που σκέφτονται ελεύθερα, βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Ελεύθερα, επαναλαμβάνω. Ελεύθερα. Όταν απαλλαγούμε από ιδεολειψίες,
ή από πράγματα τα οποία πιστεύουμε πολύ καιρό ότι είναι έτσι, και αν αφήγω, τα αφήσουμε αυτά στην άκρη, αυτό είναι μια απελευθέρωση για όλες μας και για όλα τα θέματα, έτσι. Τώρα, εντάξει, μιλώ από προσωπική τέτοια, αλλά θεωρώ ότι, εντάξει. Λοιπόν, η Μόσχα παρουσίασε σαν απόπειρα πραξικοπήματος ενορχιστρωμένη από τη Δύση τις μαζικές κινητοποιήσεις στη Γεωργία, οι οποίες ανάγκασαν την κυβέρνηση να πάρει πίσω το νομοσχέδιο. Η Ρωσική Προεδρία αναφέρει ότι βλέπει πίσω από τις δηλώσεις στη χώρα το χέρι των ΗΠΑ, οι οποίες κατά αυτήν προσπαθούν να προκαλέσουν αντιρωσικό αίσθημα στον λαό της Γεωργίας. Έπειτα από τρεις ημέρες κοινοποιήσεων με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, όντως ήταν σημαντικές οι διαδηλώσεις, δηλαδή υπήρχε πάθος, έτσι, που αμαυρώθηκαν και από βία επεισόδια, το Γεωργιανό Κοινοβούλιο χθες Παρασκευή πήρε πίσω τον νόμο. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης, για να εκτονωθεί η κατάσταση, απελευθέρωσαν όσους έχουν συλλάβει. Αυτός ο νόμος που τον έφερε η κυβέρνηση για ψήφιση θεωρήθηκε ότι είναι παρέκκληση από την ευρωπαϊκή πορεία της Γεωργίας, γιατί όντως ο λαός θέλει ευρωπαϊκή πορεία. Λοιπόν, για τη Μόσχα η κινητοποίηση αποτελούσε πρόσχημα για να εξαπολυθεί απόπειρα αλλαγής καθεστώτος δια της βίας, είπε χθες ο Λαυρόφ. Συνέκρινε τις διαδηλώσεις του Μεϊτάν το 2014 στην Ουκρανία, που η Ρωσία τις χαρακτηρίζει ως πραξικόπημα που έγινε με την υποκίνηση της Δύσης τότε, και τη συνέκρινε και με την εξέλιξη που βρίσκεται, με την υποστήριξη που παρέχει η Δύση στην Ουκρανία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θέλουν να ανοίξουν ένα μέτωπο στη Γεωργία για να υποχρεώσουν τη Ρωσία να αντιμετωπίσει και αυτό το μέτωπο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, είχε προηγουμένως εξαπολύσει επίθεση εναντίον της Προέδρου της Γεωργίας, Σαλόμης Ζουραμπισβίλη, που είναι φιλοευρωπαίστρια και φιλοαμερικάνα, οι εξουσίες της οποίας όμως είναι περιορισμένες. Αυτή χαρακτήρισε ως νίκη την απόσυρση του νομοσχεδίου και είπε ο Πεσκόφ, έκανε αυτή τη δήλωση όχι από τη Γεωργία, από την Αμερική όπου βρίσκεται. Ο Πεσκόφ μίλησε για πολύ ορατό χέρι, πολύ ορατό χέρι που επιδιώκει να προκαλέσει αντιρωσικό συνέστημα, αναφερόμενος προφανώς στην Ουάσιγκτον. Για πάνω από δύο αιώνες οι Ρώσοι επιτίθενται και κατέχουν εδάφη κυρίαρχων χωρών, και αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτό που θέλησε να πει ο Γεωργιανός λαός όταν βγήκε στους δρόμους για μία ακόμα φορά, είπε η πρόεδρος κυρία Σαλόμη Ζουραμπισβίλη χθες Παρασκευή από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται. Έχουμε ήδη ρωσικά στρατεύματα στη χώρα μας, εννοεί στην Νότια Οσετία και στην Απχαζία. Αυτό όμως δεν εμπόδισε να παραμείνει ανεξάρτητη και να συνεχίσει το δρόμο στην Ευρώπη η χώρα μας. Τίποτα δεν μπορεί να μας εμποδίσει, συνέχιζε, κρίνοντας ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος που υπάρχει για να παραμείνει η Γεωργία κυρίαρχη και ανεξάρτητη. Χθες βράδυ ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Στάνμαϊερ, εξέφρασε την υποστήριξή του στην Ζουραμπισβίλη. Επίσης ο Λευκός Οίκος, ο Τζέικ Σάλιβαν, που συναντήθηκε με τη Ζουραμπισβίλη, χαιρέτησε την απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει το νομοσχέδιο. Ζήτησε από τη Γεωργία να τηρήσει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Ο Μακρόν και αυτός χαιρέτησε. Και υπάρχει μια αναφορά και στο Σακασβίλη, ο οποίος είναι κρατούμενος στη Γεωργία και θεωρείται ότι αυτός παίζει και αυτός το ρόλο του, έστω και κρατούμενος, γιατί είναι άνθρωπος της Δύσης, λένε οι Ρώσοι, σε αυτό το υποεξέλεξη έγχρωμη πρωτοκαλή επανάσταση. Αυτά για τη Γεωργία. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στον κόλπο. Δεν το παρακολουθήσαμε, να σας πω την αλήθεια. Εγώ τουλάχιστον δεν το είχα δει, δεν ξέρω αν το είχατε δει εσείς. Είχε επισκεφτεί τον Δεκέμβρη τη Σαουδική Αραβία, το Ριάν, ο πρόεδρος της Κίνας. Και τελικώς τώρα, όντας σε κινέζικο έδαφος, στο Πεκίνο, Σαουδική Αραβία και Ιράν αποφάσισαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές τους σχέσεις, να λειτουργήσουν καλά οι πρεσβείες, εδώ και 7 χρόνια διακόπηκαν. Αφορμή ήταν κυρίως η σύγκρουση που γίνεται στην Ιεμένη. Να πούμε ότι, ξέρετε, η Σαουδική Αραβία δεν δίνει στοιχεία για τον πληθυσμό της, ούτε για τον ακριβή αριθμό, το πόσοι κατοικούν στην Σαουδική Αραβία, ούτε και για πόσους Σιήτες έχει στο έδαφος της, γιατί, αν δεν κάνω λάθος, έχει περίπου 4-5 εκατομμύρια Σιήτες. Και φοβάται η Σαουδική Αραβία ότι η επιρροή που ασκεί το Ιράν
ως η ηγεμονεύουσα δύναμη των Σιητών ανά τον κόσμο, στους Σιήτες όλου του κόσμου, ότι μπορεί κάποια στιγμή να έχει και διαλυτικής, να δημιουργήσει και διαλυτικές τάσεις και στην ίδια τη Σαουδική Αραβία, όπως γίνεται στην Ιεμένη, όπου συγκρούονται Σιήτες με Σουνίτες. Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτή η κατάσταση, ενώ το Ιράν εξοπλίζει τους Χούθη στην Ιεμένη με μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία προκαλούν προσβολές και τεράστιες ζημιές στην Σαουδική Αραβία σε αποστάσεις 500 και 600 χιλιόμετρων, χτύπησαν την Αράμκο, χτυπούν, γι' αυτό ζήτησαν και τους ελληνικούς Πάτριο την πυροβολαρχία εκεί. Ενώ, γι' αυτό λοιπόν είχαμε τεράστια ένταση στη σχέση τους. Βλέπουμε τώρα ότι η Κίνα τους λέει ελάτε καθίστε κάτω, ελάτε να τα βρούμε. Η Κίνα με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει δύο πράγματα. Αναδεικνύεται μία δύναμη παγκόσμιας εμβέλειας και επιρροής, αφού κατόρθωσε να βρει λύση σε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, και επίσης δημιουργεί και συνθήκες σχετικής σταθερότητας στον κόλπο, αφού από εκεί εξασφαλίζει το 40% των ενεργειακών της αναγκών. Δηλαδή πετρέλαιο παίρνει από το Ιράν, από τη Σαουδική Αραβία, οπότε τους θέλει να είναι καλά. Οποιοδήποτε πρόβλημα στην περιοχή ή στον κόλπο θα μπορούσε να σημάνει, να προκαλέσει κράχ στην κινέζικη οικονομία. Αν κλείσει δηλαδή ο κόλπος, καλά, αυτό θα προκαλέσει παγκόσμιο πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από τις ΗΠΑ. Αν λένε, υπάρχουν τώρα, υπάρχουν άρθρα, δεν θέλω τώρα να τα διαβάζουμε συνέχεια. Οι New York Times έχουν ένα μεγάλο άρθρο, από εκεί είναι οι πληροφορίες που σας μεταφέρω. Υπάρχει μια τάση στις ΗΠΑ που λένε ότι αυτό είναι ήττα των ΗΠΑ. Άλλοι λένε γιατί είναι ήττα, είναι καλό να υπάρχει ηρεμία, να μην ανοίξουν νέα μέτωπα στην περιοχή για να μπορέσει η Ουάσιγκτον, οι ΗΠΑ να διοχετεύσουν όλη τη δυναμική τους και στο μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και σε άλλα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, Συρία, Λιβύη κτλ. Με σκεπτικισμό αντιμετωπίζει την κατάσταση και το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έχει διπλωματικές σχέσεις ούτε με το Ιράν ούτε με τη Σαουδική Αραβία. Αλλά με τη Σαουδική Αραβία είναι σε διαδικασία δημιουργίας σχέσεων, δεν είχαν ποτέ δηλαδή, όχι να αποκαταστήσουν, να έχουν διπλωματικές σχέσεις με την Σαουδική Αραβία. Υπάρχουν κάποια θέματα που θέτει η Σαουδική Αραβία εκεί για το Παλαιστινιακό. Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε σκεπτικισμό αυτή την εξέλιξη, διότι και το Ισραήλ έχει τα δικά του σχέδια σε σχέση με το Ιράν. Τέλος, τα σχέδια της Σαουδικής Αραβίας είναι μεγάλα. Ο Μπιν Σαλμάν, ο διάδοχος που είναι ο ισχυρός άνδρας της Σαουδικής Αραβίας, έχει κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα για την Σαουδική Αραβία, το πρόγραμμα 2030, το οποίο προβλέπει ανάπτυξη της οικονομίας και σε διάφορους άλλους τομείς της Σαουδικής Αραβίας, πέραν των ενεργειακών, δηλαδή των εσόδων από τα πετρέλαια, καθώς επίσης και κάποιες μεταρρυθμίσεις που θα μετατρέψουν τη Σαουδική Αραβία σε μια διαφορετική χώρα, πιο σύγχρονη χώρα από ό,τι είναι μέχρι τώρα, και θα την καταστήσουν κυρίως λόγω της οικονομικής ισχύος, επειδή ξέρετε έχει και τους ιερούς τόπους των μουσουλμάνων, τη Μέκα. Κατέχει και μια τεράστια περιοχή σε μια κρίσιμη γεωπολιτική ζώνη της Ιφηλίου, να την καταστήσουν λέει παγκόσμια δύναμη. Και αυτή η κίνηση ήταν απόφαση δική του, συνεννοήθηκε δηλαδή, και δεν θέλει να μειώσει την εξάρτηση της Σαουδικής Αραβίας από τις ΗΠΑ, και αυτή η κίνηση με την Κίνα και το Ιράν αποσκοπούσε ακριβώς σε αυτόν τον σκοπό, να καταστήσει πιο ανεξάρτητη την Σαουδική Αραβία από ό,τι ήταν μέχρι τώρα στην περιοχή. Μεγάλο θέμα, το παρακολουθούμε, να δούμε πού θα πάει. Λοιπόν, τώρα σας πάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι εξελίξεις στην Τουρκία. Ακούστε, είδα σήμερα της PR, έτσι λέγεται μια εταιρεία δημοσκοπική, μια καινούργια τελευταία δημοσκόπηση, έγινε νομίζω στις 6-7 Μαρτίου, δηλαδή προχθές. Έχει 57% ο Κιλιτζάρογλου, 57,1 και 42,8-9 ο Ερντογάν. Παίρνουν το πρώτο κόμμα, τρίτο κόμμα βγαίνει τέλος πάντων το HDP με 11,5%, τέταρτο
το καλό κόμμα, πολύ πίσω από το ΧΑΝΤΕΠΕ, πέμπτο το κόμμα των Γκρίζων Λύκων με 7,1% και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει μια κατάσταση, υπάρχει μια δυναμική που οθεί τα πράγματα σε την κατεύθυνση που σας είπα. Δεν είπε ο Ερντογάν τον τελευταίο λόγο, το επαναλαμβάνω, δεν βγάζουμε από τώρα συμπεράσματα, αλλά η κατάσταση πάει προς τα εκεί. Απλά να πούμε ότι ο Κιλιτσδάρογλου κοιμήθηκε χθες βράδυ σε ένα αντίσκηνο σεισμοπαθών μαζί με τον Μανσούρ Γιαβάς, τον δήμαρχο του Μητροπολιτικού Δήμου της Άγκυρας. Και ο ίδιος Κούρδος και Αλεβίτης πήρε μαζί του το Σουνίτη Εθνικιστή πρώην Γκριζολίκο για να έχει διείσδυση και προς την κεντροαριστερά και στους Κούρδους και προς την κεντροδεξιά. Είδα πριν από λίγο ένα βιντεάκι του Ντεβλέτ Μπαξελή, του Προέδρου του Κόμματος των Γκρίζων Λύκων, αυτής της εγκληματική οργάνωση είναι στην ουσία, που είναι ο συγκυβερνών με τον Ερντογάν, προσπαθούσε να ρίξει τα δηλητηριώδη βέλη του εναντίον της Συμφωνίας των 6, της Συμμαχίας των 6, της Εθνικής Συμμαχίας, επειδή έχουν συνομιλίες με τους Κούρδους. Γιατί? Διότι το ΧΑΝΤΕΠΕ θα κρίνει τον αγώνα. Προσέξτε τώρα ποια είναι η παγίδα που στείλουν στο ΧΑΝΤΕΠΕ. Στις 10 Απριλίου θα πρέπει τα κόμματα να υποβάλουν τους καταλόγους με τους βουλευτές. Εκεί δεν υπάρχει σταυρός. Ήταν να κάνει, νομίζω στις 14 Μαρτίου, ήταν να υποβάλει στο συνταγματικό δικαστήριο το ΧΑΝΤΕΠΕ την προφορική απολογία του, διότι είναι σε εξέλιξη δίκη στο συνταγματικό δικαστήριο που έχει ως στόχο να απαγορευθεί η πολιτική λειτουργία του κόμματος. Και ζήτησαν παράταση 3 μηνών, δηλαδή να πάει μετά τις εκλογές, και το συνταγματικό δικαστήριο τους έδωσε μέχρι τις 11 Απριλίου. Στις 10 Απριλίου όμως πρέπει να καταθέσουν στην ανώτατη εκλογική επιτροπή να καταθέσουν τους καταλόγους. Είναι μια παγίδα σύμφωνα με Κούρδους αναλυτές αυτοί να καταθέσουν τους καταλόγους και στις 11 του μηνός που θα κάνουν την απολογία τους να αποφασιστεί η απαγόρευση και να μην μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εκλογές, να έχουν 0 βουλευτές στο Κοινοβούλιο. Αυτό θα επηρεάσει τις ισορροπίες στο Κοινοβούλιο, όχι την εκλογή Προέδρου, γιατί η εκλογή Προέδρου ούτως ή άλλως θα ψηφίσουν οι πολίτες. Αλλά στις εκλογές βουλευτικές δεν θα έχουν να ψηφίσουν δικό τους άνθρωπο. Οι Κούρδοι, από ό,τι μου λένε, εξετάζουν κάποια σενάρια να δουν πώς θα το ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα. Πάντως, ο Ερντογάν, είπαμε, ο λύκος κι αν εγέρασε, έτσι, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζουν συνήθειες αυτοί. Τώρα, υπάρχει στην Ελλάδα μια φιλολογία, δεν θα την αναλύσουμε τώρα γιατί έχουμε ένα θέμα πιο μετά να δούμε. Υπάρχει μια φιλολογία στην Ελλάδα για το τι συμφέρει την Ελλάδα. Καταρχάς, ό,τι και να πούμε εμείς, μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει, μπορούμε να επηρεάσουμε τις εκλογές? Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι μας συμφέρει να κερδίσει ο κ. Δάρογλου. Να σας πω γιατί, σε γενικές γραμμές. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν ήταν ο Ερντογάν ότι θα είχαμε φόβο. Ο Ερντογάν μας συμφέρει γιατί διευκολύνει τη δράση, την πολιτική δράση και διπλωματική δράση της Ελλάδας στη Δύση, όσο είναι ο Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν είναι στραμμένος προς τη Ρωσία, κάνει αυτά τα κόλπα, βρίζει, κάνει ράνι, είναι αλλοπρόσαλος, δεν τον εμπιστεύεται η Δύση και αυτό δίνει μια δυνατότητα στην Κύπρο και στην Ελλάδα να προωθούμε με μεγαλύτερη ευκολία τις θέσεις μας. Αυτό. Αν κερδίσουν οι άλλοι, αυτή η δυνατότητα θα περιοριστεί. Αλλά ο Ερντογάν, είπαμε, ότι εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική με μεγαλύτερη ένταση και επιθετικότητα, δεν θα αλλάξουν οι στόχοι της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα. Η τουρκική εξωτερική πολιτική θα αλλάξει μόνο στο βαθμό που οι στόχοι που είχε θέσει ο Ερντογάν ήταν προσωπικοί και όχι οι στόχοι παραδοσιακοί που προήλθαν από την θεσμική δράση του Υπουργείου Εξωτερικών και του Συμβουλίου Ασφάλειας. Γιατί έκανε και τέτοια ο Ερντογάν? Εκείνα δεν θα τα ακολουθήσουν οι άλλοι. Θα δούμε τι θα γίνει με τη Συρία. Ο Κιλιτσδάρογλου είπε άλλη πολιτική θα ακολουθήσει. Θα δούμε τι θα ακολουθήσει με τη Λιβύη. Ο Κιλιτσδάρογλου είχε πει τι δουλειά έχουμε στη Λιβύη. Θα τα δούμε αυτά. Εγώ δεν λέω ότι θα τα αλλάξουν. Δεν είναι εύκολο να τα αλλάξουν. Διότι θα του κατηγορήσουν για προδότες. Σε ό,τι μας αφορά όμως, θεωρώ ότι τουλάχιστον για τα επόμενα 3, 4, 5 χρόνια, αλλά και στο μέλλον, αν παραμείνουν
ο κύριος Δάρογλου, θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα διεκδικούν την πραγμάτωση των εθνικών του στόχων στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Δεν θα έχουν την επιθετικότητα και την ένταση με την οποία προσπάθησε να το κάνει ο Ερντογάν. Επιπλέον, για 2-3 χρόνια, επειδή θα έχουμε τη μετάβαση, το διαβάσαμε χθες, από την προεδρική στην προεδρευόμενη, επειδή θα έχουμε την αλλαγή καθεστώτος, επειδή θα έχουμε, έλα εδώ εσύ τι μου έκανες στα δικαστήρια και όλα αυτά, και επειδή θα έχουμε και τα προβλήματα από το σεισμό που πρέπει να τα λύσει η κυβέρνηση, αυτά είναι ένας κύκλος εσωστρέφειας, που όταν υπάρχει αυτός ο κύκλος εσωστρέφειας και ζήτημα επίλυσης τόσο σοβαρών προβλημάτων, δεν ανοίγεις πρόβλημα με την Κύπρο και με την Ελλάδα. Έτσι. Η μοναδική περίπτωση να έχουμε ένταση είναι να έχουμε εξελίξεις στα ενεργειακά, τα οποία η Τουρκία, είτε με τον ένα είτε με τον άλλον, η Τουρκία θα προσπαθήσει να αποτρέψει κάποιες εξελίξεις στα ενεργειακά. Εδώ θα είμαστε και θα δούμε. Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με πιο... Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα τώρα. Εδώ σας είναι το δώρο που σας έχω. Το δώρο. Λοιπόν, ο Ερντογάν, σας είπα ότι συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε με τον πρόεδρο, το γενικό πρόεδρο του κόμματος Χιούνταπαρ. Τι σημαίνει Χιούνταπαρ? Σημαίνει Χιούρ Νταβά Παρτισί. Τι σημαίνει Χιούρ Νταβά Παρτισί? Χιούρ Νταβά Παρτισί σημαίνει το κόμμα της ελεύθερης, του ελεύθερου αγώνα. Νταβά είναι ο πολιτικός αγώνας. Αυτός είναι ο πρόεδρος, λέγεται Ζεκέρια Γιαπιτζίογλου. Ποιο είναι το Χιούνταπαρ? Καταρχάς, τι θέση έχει το Χιούνταπαρ, διότι αυτό, πολιτικοί αναλυτές διάβασα πριν από λίγο στην Τουρκία, λένε ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στις σχέσεις του Ερντογάν με τον Μπαξελή. Γιατί λέει στις προγραμματικές θέσεις του κόμματος, λέει, θέλουμε επίσημη δεύτερη γλώσσα τα κουρδικά, θέλουμε διευρυμένη αυτονομία στην περιοχή του Κουρδιστάν, λένε οι Χιούνταπαρ. Θα σας πω, θα δείτε γιατί. Θέλουμε ελευθερίες και αναγνώριση και κάποια άλλα ισλαμιστικά. Περιμένουμε τις αντιδράσεις. Όμως ποιο είναι το Χιούνταπαρ που έκανε ο Ερντογάν συμμαχία, που είναι κυρίως απευθύνεται σε Κούρδους, έτσι, στους συντηρητικούς Κούρδους, ισλαμιστές δεξιούς Κούρδους. Λοιπόν, ο Τιμούρ Σοϊκάν έκανε μια ανάρτηση και ταξινόμησε πράγματα που γνωρίζω και τα έζησα, γιατί αυτοί είχαν δράσει από τότε που τους παρακολουθούσα. Ήταν το Χιούνταπαρ, είναι η πολιτική έκφραση της τουρκικής Χιζμπουλάχ. Προσέξτε, άλλο Χιζμπουλάχ, άλλο Χεζμπολάχ, που είναι σιίτες του Λιβάνου. Η Χιζμπουλάχ είναι μία οργάνωση που δημιούργησε η ΖΙΤΕΜ, δηλαδή η τουρκική αντιτρομοκρατική υπηρεσία της στρατοχωροφυλακής, την δημιούργησε σε κουρδικές πόλεις και είχε στόχο να κτυπάει, να δολοφονεί ανθρώπους οι οποίοι πρόσκυνται στο κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα. Μιλώ για πολίτες απλούς, δεν μιλάω τώρα για... Και αυτή η οργάνωση είχε την πλήρη κάλυψη και της στρατοχωροφυλακής, όπως είπα, της ΖΙΤΕΜ και άλλων τμήματων της αστυνομίας που σχετίζονται με την αντιτρομοκρατική δράση, έτσι την ονομάζουν, τη δράση εναντίον των Κούρδων πατριωτών. Και αυτή η οργάνωση κάποια στιγμή μετατράπηκε σε μία μηχανή δολοφονιών. Δολοφονούσε. Και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα δεν εξυπηρετούσε τους στόχους του τουρκικού κράτους που την ίδρυσε και την ξερίζωσαν. Για να δούμε λοιπόν τι ήταν αυτή η Χιζμπούλ Κόντρα, Κόντρας τους ονόμαζαν, η οποία είναι, της οποίας πολιτική έκφραση είναι το Χιούνταπαρ. Προσέξτε, ενώ το κόμμα των Χιζμπουλάχ, Χιούνταπαρ, γίνεται εταίρος της Λαϊκής Συμμαχίας του Ερντογάν, ας θυμηθούμε πώς δολοφόνησαν τον αρχηγό της αστυνομίας του Ντιαρμπακίρ, Γκαφάρ Οκάν, και τα σπίτια γιάφκες τους όπου έθαβαν τα θύματα που δολοφονούσαν. Η Χιζμπούλ Κόντρα μπορεί να χαρακτηριστεί η πιο βάναυση οργάνωση στην ιστορία του τουρκικού κράτους. Παραδέχθηκε επανειλημμένα ότι υποστηρίχθηκε από το κράτος και ονομαζόταν
Χίσμπουλ Κόντρα και Χίσμπουλ Βαξέτ. Βαξέτ σημαίνει δολοφονίες, εγκλήματα. Η έδρα της ριζοσπαστικής Ισλαμιστικής οργάνωσης ήταν η πόλη Μπάτμαν. Το περιοδικό του Ντοούπερντζεκ, ο Ντοούπερντζεκ είναι σήμερα μαζί με τον Ερντογάν. Προσέξτε εδώ τώρα τι γίνεται, τουρλουμπούκι. Το περιοδικό λοιπόν προς το 2000 του Ντοούπερντζεκ, ο οποίος σήμερα υποστηρίζει τον Ερντογάν, ήταν στόχος των Χιζμπουλάχ. Ο δημοσιογράφος Χαλίτ Γκιουργκέν έγραψε για πρώτη φορά στο περιοδικό προς το 2000 ότι οι Χιζμπουλάχ εκπαιδεύτηκαν στο κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας του Ντιαρμπακίρ το 1992, σας είπα από τότε τους παρακολουθώ, και ότι ο αρχηγός της οργάνωσης ήταν ο Χουσέιν Βελίογλου. Δύο μέρες μετά τη δημοσίευση αυτής της είδησης στο περιοδικό, ο 20χρονος δημοσιογράφος Χαλίτ Γκιουργκέν δολοφονήθηκε μέσα στο γραφείο του περιοδικού στον Ντιαρμπακίρ. Τον τιμώρησαν. Ο αρχηγός της αστυνομίας στον Ντιαρμπακίρ, Γκαφάρο Καν, είχε πραγματοποιήσει πολλές επιχειρήσεις εναντίον της Χιζμπουλάχ και εξασφάλισε τη σύλληψη των σημαντικών στελεχών της. Ήταν τότε που δεν τη χρειαζόταν και πολύ το κράτος. Ως αποτέλεσμα των εγγράφων και των πληροφοριών που κατασχέθηκαν σε αυτές τις επιχειρήσεις, ο αρχηγός της οργάνωσης Χουσέιν Βελίογλου περικυκλώθηκε σε μια βίλα στον Μπεϊκός της Κωνσταντινούπολης και τον συνέλαβαν. Με βάση τις πληροφορίες που είχε ο Γκαφάρο Καν, ο Χουσέιν Βελίογλου σκοτώθηκε στην επιδρομή που έγινε στη βίλα στον Μπεϊκός. Ο Εντύπ Γιουμούς και ο Τζεμίλ Τουτάρ, συνεργάτες του, συνελήφθησαν ζωντανοί. Ο Τζεμίλ Τουτάρ επρόκειται να ομολογήσει ότι ο ίδιος σκότωσε τον δημοσιογράφο Χαλίτ Γκιουργκέν. Όταν άνοιξαν στον υπολογιστή τα CD που προσπάθησαν να κάψουν οι Χιζμπουλάχ στη βίλα όταν τους περικύκλωσαν, έγιναν γνωστές οι απολογίες, και όταν έγιναν γνωστές οι απολογίες των κατηγορουμένων, αποκαλύφθηκε όλη η βαρβαρότητα της οργάνωσης Χιζμπουλάχ. Σε πολλές πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, τα Άδανα, το Ντιαρμπακίρ και το Εικόνιο, έθαβαν ανθρώπους βασανίζοντας και σκοτώνοντάς τους με τσιμεντένια καρφιά και γουρουνόδεσμους. Είναι ένα δέσιμο που το κάνουν σε αυτούς που βασανιστήρια. Σε αυτούς που κάνουν βασανιστήρια. Οι αρχές ξέθαφαν για εβδομάδες πτώματα δολοφονημένων θυμάτων της οργάνωσης από πολλά σπίτια γιάφκες της οργάνωσης. Μερικοί από αυτούς ήταν μέλη της οργάνωσης, κατηγορήθηκαν ως κατάσκοποι και δολοφονήθηκαν μετά από εντολή του αρχηγού της οργάνωσης, του Χουσέιν Βελίογλου. Η μουσουλμάνα φεμινίστρια συγγραφέας Κοντζά Γκιουρίς απήχθη από το σπίτι της τον Ιούλιο του 1998 και ήταν αγνοούμενη. Τον Ιανουάριο του 2000 το σώμα της βρέθηκε σε σπίτι γιάφκα της Χιζμπουλάχ στο Μεράμ στο Εικόνιο. Το έθαψαν στο υπόγειο του σπιτιού αφού τη βασάνισαν επί 30 μέρες με γουρουνόδεσμο. Πολλά μέλη της οργάνωσης πιάστηκαν σε επιχειρήσεις των αρχών. Δολοφονίες με μία σφαίρα ήταν η υπογραφή της οργάνωσης και όλοι τους ομολόγησαν τις δολοφονίες που είχαν διαπράξει. Υπήρχαν αναφορές για δολοφονία του αστυνομικού Γκαφάρο Καν, ομολογίες. Η Χιζμπουλάχ επρόκειτο να πραγματοποιήσουν μία πιο οργανωμένη, πολυπλοθή και σκοτεινή ενέργεια δολοφονίας στην ιστορία της Τουρκίας. Προσέξτε. Στις 24 Ιανουαρίου του 2001, στις 17:40, ο Γκαφάρο Καν δολοφονήθηκε με διασταυρούμενα περά σε μια ενέδρα η οποία είχε στηθεί 500 μέτρα από το διοικητήριο της αστυνομίας, από το γραφείο του. Ο αριθμός των μελών της Χιζμπουλάχ που πυροβολούσαν ήταν περισσότερο από 20. Χρησιμοποιήθηκαν 16 καλασνίκοφ, ρίχτηκαν 469 φυσίγγια και λίγο πριν την επίθεση είχε κοπεί το ρεύμα της περιοχής. Ο Γκαφάρο Καν και 5 μέλη της ασφάλειάς του έχασαν τη ζωή τους εκείνη την επίθεση. Πώς ήρθαν 20 άτομα με μακρύκανα όπλα 500 μέτρα από το αρχηγείο της αστυνομίας του Ντιαρμπακίρ χωρίς να τους εντοπίσει κανείς, αφού είναι μια απολύτως ελεγόμενη περιοχή? Και το κυριότερο, μετά από 500 πυροβολισμούς, πώς έφυγαν όλοι αυτοί χωρίς να τους πιάσει κανένας? Αυτό ήταν αδύνατο εάν δεν υπήρχε υποστήριξη από κρατική αρχή. Στην εκπομπή του Μπεχμέτ Αλί Μπιράντ, 32η ημέρα έτσι ονομαζόταν, αναφέρθηκε ότι μια εβδομάδα πριν από τη δολοφονία υπήρχαν πληροφορίες στο κράτος, στις υπηρεσίες του κράτους, ότι θα δολοφονούσαν η Χιζμπουλάχ τον Γκαφάρο Καν. Όσοι σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους στα σπίτια γιάφκες της οργάνωσης,
αφέθηκαν και συνελήφθησαν και πέρασαν δικαστήριο, αφέθηκαν ελεύθεροι 10 χρόνια μετά το δικαστήριο, το 2011, υπό τον όρο του δικαστικού ελέγχου. Τους υποδέχθηκαν με συνθήματα έξω από τη φυλακή οι ομοδιάτες τους και εύκολα στη συνέχεια διέφυγαν όλοι στο εξωτερικό. Το διαβάσαμε σε άρθρο του Οζγιούρ Τσεμπέ στην εφημερίδα Οζγιούρ. Όλοι όσοι δολοφόνησαν τον Καφάρο Καν αφέθηκαν ελεύθεροι από τη φυλακή πριν τις εκλογές του 2019. Πριν από να απελευθερωθούν, ο Ερντογάν είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο του κόμματος Χιουνταπάρ πάλι και αφέθηκαν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την εκλογική υποστήριξη. Τώρα η Χιζμπολάχ είναι και πάλι εταίροι της Λαϊκής Συμμαχίας. Πολλοί εθνικιστές, πολιτικοί γεράκια και οι αστυνομικές δυνάμεις δεν σκέφτονται τον Καφάρο Καν και τους δολοφόνους τους. Τον αρχηγό της αστυνομίας του κράτου δηλαδή, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους Χιζμπολάχ. Ο Ντοούπεριτζεκ δεν σκέφτεται τον δημοσιογράφο του που τον σκότωσαν οι Χιζμπολάχ. Τώρα όλοι αυτοί θα είναι συνεργάτες με τους δολοφόνους των συνεργατών και των φίλων τους. Άρα, προσέξτε, αυτό είναι αδιανόητο στην Ελλάδα. Μία οργάνωση που στηρίζεται από υπηρεσίες του κράτους να αφαιθεί, όχι να αφαιθεί, με άδειά τους, να σκοτώσει διευθυντή αστυνομίας, δηλαδή υποστράτηγο, και 5 αστυνομικούς. Δηλαδή το ίδιο το κράτος τους σκότωσε. Αυτά για να ξέρουμε ποια είναι η φύση του τουρκικού κράτους και δεν πρόκειται να αλλάξει και με τους άλλους, αυτά τα ξέρουμε, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, με κούρασε αυτό γιατί είχε και ένταση. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Το επόμενο θέμα είναι η Λιβύη. Με τη Λιβύη έχουμε, είναι σε εξέλιξη μία διαδικασία από πλευράς της Τρίπολης, έστειλε δεύτερη επιστολή στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, όλα αυτά τα κάνουν οι Τούρκοι, έτσι, δεν γράφουν οι Λιβύοι έτσι, έστειλε δεύτερη επιστολή καταγγέλλοντας στην ουσία την Αίγυπτο για τη μονομερή οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη. Μάλιστα λέει ότι έκλεψε ένα κομμάτι της που με βάση το διεθνές δίκαιο, το θυμήθηκε τώρα η Λιβύη το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Όταν υπέγραφε αυτή την αθλειότητα με την Τουρκία το τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν το θυμότανε. Εν πάση περιπτώσει λέει τώρα πάλι δείχνει το διεθνές δικαστήριο της Χάγης να πάνε με την... Και αυτός ήταν ο λόγος που προχτές, δηλαδή η δεύτερη επιστολή της Λιβύης στον ΟΗΕ, που προχθές ο κύριος Δένδιας μίλησε με τον κύριο Σούκρη, τον ομόλογό του στην Αίγυπτο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλη η ιστορία βρίσκεται στα χέρια της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος δεν αναγνωρίζει την Τρίπολη, δέχεται πιθανόν να πάει στη Χάγη, αλλά με την επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές. Τι θα συμβεί λοιπόν αυτό, με αυτό, εκεί θα δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Εάν το δικαστήριο δεν δικαιώσει τη Λιβύη, τότε στην ουσία ακυρώνεται κατά κάποιο τρόπο το τουρκολιβικό μνημόνιο ή δημιουργείται δεδικασμένο ένα προηγούμενο και αν η Λιβύη έχει δεχθεί να πάμε μαζί στη Χάγη σε κάποια φάση προϋποθέσεις. Εάν πάμε στη Χάγη εμείς θα κρατάμε και την απόφαση με την Αίγυπτο όπου ήδη ένα κομμάτι του τουρκολιβικού μνημονίου το αναγνώρισε υπέρ της Αιγύπτου και εκεί είναι πολύ πιθανόν εάν το δικαστήριο της Χάγης δεχθεί τη θέση της Ελλάδας ως της μέσης γραμμής δηλαδή, τότε στην πράξη θα έχει ακυρωθεί και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Υπάρχει ένας κίνδυνος υπόψη ότι με τη δεύτερη επιστολή έστειλε συντεταγμένες η Λιβύη για τη δική της συμφραγωγή με βάση τη δική της άποψη που πέφτουν μέσα στην ΑΟΣ της Αιγύπτου όπως την οριοθέτησε μονομερός. Υπάρχει κίνδυνος να στείλει συντεταγμένες και για την Ελλάδα μονομερός και τότε η Ελλάδα κάτι ακούω ότι μπορεί να είναι έτοιμη και αυτή να στείλει και αυτή τις δικές της συντεταγμένες που είναι οι συντεταγμένες του νόμου Μανιάτη που ο νόμος Μανιάτη ορίζει ότι σε περίπτωση μέχρι να οριοθετήσουμε για μας η αποκλειστική οικονομική ζώνη εκτείνεται μέχρι την μέση γραμμή νοτίως της Κρήτης με τα παρέλαια της Λιβύης. Αυτό είναι και το θέμα της Λιβύης. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι
η Βόρειος Ήπειρος πριν από λίγες μέρες στην Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας έγινε μισό λεπτό λίγο, ναι, η Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής έγινε συζήτηση για το θέμα της Βορείου Ήπειρου. Συζητήθηκαν τα καυτά ζητήματα της ελληνικής μειονότητας στη Βόρειο Ήπειρο. Έχουμε στα χέρια μας μια συνέντευξη του πρώην βουλευτή του κινήματος του ΚΕΑΔ, ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελλάδας. Ήταν επί δύο φορές βουλευτής Κοριτσάς, του Γρηγόρη Καραμέλο. Του έχω πάρει και εγώ συνέντευξη του ανθρώπου αυτού. Ένας σημαντικός άνθρωπος, ο οποίος θέτει κάποια ζητήματα κυρίως για τα χωριά και τις περιοχές που είναι εκτός των 100 αναγνωρισμένων χωριών των Δήμων Δρόπολης, Πογονίου και Φινίκης. Υπάρχουν και άλλα ελληνικά χωριά, όπως είναι η Χιμάρα, όπως αυτά τα 100 χωριά τα αναγνώρισε ο Εμβέρ Χότζα. Τα άλλα που έμειναν απ' έξω, η Χιμάρα, η Κοριτσά έχει τους περισσότερους Έλληνες από όλη την άλλη περιοχή. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχει το ενδιαφέρον που θα έπρεπε, λέει, από το ελληνικό κράτος. Θα διαβάσουμε αύριο την συνέντευξη του κυρίου Καραμέλο. Είναι σημαντική, την προαναγγέλω, για να πάμε στο επόμενο θέμα μας και να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή. Το επόμενο θέμα είναι το εξής. Προχθές ένας φίλος επιχείρησε να κάνει ένα ταξίδι στην Τουρκία. Είναι ο πρόεδρος της Ευσύνου Λέσης Γιαννητσών, ο Απόστολος Ασλανίδης. Έχει κάνει πολλά ταξίδια στον Πόντο. Ο άνθρωπος δεν ασχολείται με την πολιτική και να σου πω κάτι, και κανένας δεν ασχολείται. Εν πάση περιπτώσει είναι φωτογράφος, έχει κάνει απαθανατήσει με τις φωτογραφίες του εκατοντάδες μνημεία στον Πόντο. Έχει και μία συλλογή και στα Γιάννητσά προσωπική με θέματα από τον Πόντο. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που έφερε τον Ιμάμογλου στην Ελλάδα και στα Γιάννητσά του, που εκεί που τον είδατε να χορεύει, όταν ήταν δήμαρχος δηλαδή σε ένα δήμο στην Κωνσταντινούπολη. Πήγε λοιπόν να περάσει και το γύρισαν πίσω. Είπαν, υπόγραψε εδώ, υπέγραψε ένα χαρτί, για λόγους εθνικής ασφάλειας δεν επιτρέπεται να πας στην Τουρκία. Δεν είναι ο μόνος. Και τον κουμπάρο μου, τον Κώστα Αλεξανδρίδη, τον απαγόρευσαν. Τον Φωκίωνα Φωντογκίδη, το φίλο μου, τον απαγόρευσαν. Τη γυναίκα του Αλεξανδρίδη, τη Μυροφόρα Ευσταθιάδη, την απαγόρευσαν και αυτοί. Τον Γιώργο τον Βαρθιμιάδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, τον απαγόρευσαν και αυτόν. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Εγώ το ποντιακό το θέμα νομίζω ότι το ξέρω. Είμαι από εύελπης από 17 ετών εδώ, είμαι μέσα στα ποντιακά, τα παρακολουθώ. Δεν υπάρχει, και δεν το λέω τώρα για να ρίξω στάχτη στα μάτια των Τούρκων, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο από την Ελλάδα για τον Πόντο. Ναι, ξέρουμε πολύ καλά, εγώ επισκέφθηκα όλα τα χωριά εκεί, όλα τα χωριά που μιλάνε ελληνικά και άλλα χωριά που έχουν ανθρώπους που κατάγονται από τους κρυπτοχριστιανούς, γιατί κρυπτοχριστιανοί είναι ελάχιστοι. Αλλά υπάρχουν χωριά που λένε εμείς οι δικοί μας ήταν χριστιανοί και υπάρχει μνήμη. Υπάρχει λοιπόν η γλώσσα, περίπου 100.000 άνθρωποι μπορεί και να μιλούν ελληνικά, μπορεί και παραπάνω, μόνο στην Όμετρα πεζούντας. Και υπάρχουν άλλοι τόσοι και περισσότεροι σε άλλους νομούς, οι οποίοι όμως η ελληνική γλώσσα αλλού φεύγει, χάνεται και στον Πόντο χάνεται σιγά σιγά, αλλά στα χωριά τα καθαρά ελληνόφωνα μιλάνε ακόμα. Αυτό όμως δεν υπάρχει καμία πρόθεση από κανέναν, δηλαδή τι να κάνουμε. Σε μια χώρα 81 εκατομμύρια ανθρώπων να πάμε να κάνουμε μια εθνική μειονότητα στην τραπεζούντα, γιατί, για να τους στοχοποιήσουμε τους ανθρώπους, που δεν γίνεται, δεν έρχονται οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έχουν μια σχέση πολιτισμική με τη μέσω της γλώσσας και άλλων δρόμενων που συνεχίζουν να υπάρχουν στην κοινωνία, αλλά από εκεί μετά δεν νιώθουν Έλληνες, ή τέλος πάντων δεν νιώθουν Έλληνες και δεν έχουν και καμιά όρεξη να γίνουν. Τι να γίνουν, για να βρουν τον πελάτος? Είδαμε ποιο είναι το τουρκικό κράτος, το είδατε πριν από λίγο. Το ξέρουν καλύτερα από εμάς. Άρα θα ήταν ανόητο και από την ελληνική πλευρά να στοχοποιήσει και να θυσιάσει αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα να δείξουν ένα ενδιαφέρον για να μείνει ζωντανή η γλώσσα τους. Δεν νομίζω να είναι απειλή για την Τουρκία. Πραγματικά δηλαδή,
αυτό που κάνει η Τουρκία δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν το έχουμε εντοπίσει εμείς. Ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα μέσω από τις επαφές των Ελλήνων με τους ελληνόφωνους ή και με άλλους κατοίκους της Τραπεζούντας, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα για την Τουρκία. Πάντως αυτό το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί, εμείς δεν το έχουμε κατανοήσει. Και δεν υπάρχει στην Ελλάδα άνθρωπος που να λέει εγώ θα πάω να δημιουργήσω πρόβλημα στην, ή θα κάνω μια μειονοτική ομάδα. Εδώ δεν μπορέσαμε να προστατέψουμε την πραγματική την μειονότητα, την ελληνική μειονότητα, με κατοχυρωμένα δικαιώματα από τη συνθήκη της Λοζάνης, στην Ήβρο, την Τένεδο και στην Κωνσταντινούπολη. Θα πάμε να κάνουμε εκ του μηδενός ή τέλος πάντων από εκεί που βρίσκονται οι άνθρωποι, να τους κάνουμε, τους βάλουμε σε περιπέτειες και να τους... Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί λοιπόν δεν επιτρέπουν αυτούς τους ανθρώπους και τι κάνει το ελληνικό κράτος? Μου είπε πριν από λίγο ένας φίλος, λέει, έχω δει ανθρώπους του γκρίζου λύκου, λέει, μετά αυτοί κάνουν το μουστάκι του σαν το μισοφέγγαρο. Αυτοί έχουν τρία μισοφέγγαρα και κάνουν το μουστάκι του σαν το μισοφέγγαρο, δείχνουν ότι είναι γκρίζοι λύκοι. Άλλοι κυκλοφορούν εδώ και με τα τρία, που είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή, τι πρέπει η Ελλάδα, να αρχίσει να κόβει και να μην έρθει κανένα στην Ελλάδα για να, ως αντίπεινα? Τι ανοησίες είναι αυτές? Ελπίζω το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αυτό το θέμα να το επεξεργαστεί, να δώσει διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, αν πάει κάποιο, επειδή θέλει να ακούσει την ποντιακή γλώσσα όπως ομιλείται σήμερα, τι είναι αυτό, επιλείψιμο? Ή θέλει να πάει στην Παναγία Σουμελά, ή πάει να βρει και ίσως και συγγενείς του εκεί. Είναι επιλείψιμο? Γιατί? Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε εκεί για τον Πόντο. Αφήστε ανοιχτό το δρόμο για τον Πόντο. Αφήστε τον. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, εντάξει, τι να κάνουμε. Και εγώ, αν μπορούσα να πάω στην Τουρκία, θα πήγαινα όσο πιο τακτικά μπορώ. Γιατί εκεί ήταν 17, 18, 19, 20 γενιές οι προγονείς μας. Εκεί μείναν τα κοκαλά τους, οι μνήμες τους. Αυτές μας μετέφεραν, αυτές μας μεταλαμπάδευσαν. Αυτό δεν είναι κακό. Ούτε επιλείψιμο. Λοιπόν, αυτά κλείνοντας, να ακούσουμε. Μεγαλύτερη λίγο απόδοση στα αγαπημένα σας εργαλεία. Από Δευτέρα αποκλειστικά στα Lidl. Επαναφορτιζό. Λοιπόν, λοιπόν, αυτός είναι ο Τσανάκαλης, ο Γιάννης Βλασταρίδης, ένας μεγάλος λιράρης, μας αποχαιρέτησε και αυτός σε ένα γλέντι που έκανε με τον Γόγο τον Πετρίδη, τον Φίκο τον Καλυφατίδη και τον Λάμπη τον Τιλγκερίδη. Αιωνόβια δέντρα όλοι τους, αιωνόβια δέντρα. Λοιπόν, καληνύχτα.